Κύριε Παπαναστάση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα θέλαμε καταρχήν την άποψη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για αυτά που γίνονται, η ατέλειωτη φρικαλαιότητα πλέον στο Μεσανατολικό. Εγώ θα το λέω, θα επιμένω να το λέω γενοκτονία, βέβαια δεν ξέρω η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Συμφωνούμε απόλυτα και ήθελα να σας πω ότι η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους πολέμους, οι οποίοι εξελίσσονται στον εγκύτατο γεωπολιτικό περίγυρο της χώρας μας, παίρνει πραγματικά εφιαλτικές διαστάσεις για τον λαό, και το τονίζω αυτό, γιατί για κάποιους άλλους είναι ευκαιρία για μια πολύ μεγάλη κερδοφορία. Είναι γνωστά αυτά τα πράγματα, τα διαβάζουμε, βλέπουμε ότι το εφοπλιστικό κεφάλαιο πραγματικά θησαυρίζει. Ήδη προετοιμάζεται η επόμενη μέρα από τα διοικητήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και γίνεται μοίρασμα της λίας που θα πληρώσει, που θα καρποθούν αυτοί που ουσιαστικά θα υποθηκεύσει το μέλλον γενεών και γενεών του ουκρανικού λαού για αυτήν την ανοικοδόμηση. Ακούμε για ποσά τα οποία είναι πραγματικά ασύλλητα, για 800 δισεκατομμύρια, για 1 τρισεκατομμύριο. Είναι ποσά τα οποία βγαίνουν έξω από τη λογική την οποία έχει συνηθίσει να συζητάει ο κόσμος, και τα βλέπουμε αυτά όλα τη στιγμή που στη χώρα μας, η χώρα μας εμπλέκεται καθημερινά και περισσότερο μέσα σε αυτόν τον πολεμικό κυκαιώνα, είτε είναι στην Ουκρανία, είτε είναι στη Μέση Ανατολή, στην εξέλιξη αυτής της γενοκτονίας, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, του κράτους δολοφόνου του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό. Έχουν το θράσος και μιλούν και οι Ισραηλίτες, αλλά και τα κόμματα της Ελληνικής Βουλής για την αυτοάμυνα του Ισραήλ, για το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, τη στιγμή που εδώ και 70 χρόνια έναν λαό τον τσακίζουν στην κυριολεξία, δεν προλαβαίνουν οι γενιές να μεγαλώσουν, γιατί πραγματικά είναι η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ τους αφαιρεί τη δυνατότητα να ζήσουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στην Ουκρανία με την εμπλοκή της χώρας μας, όχι μόνο με τις τεράστιες αποστολές όπλων και πυρομαχικών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη από την πρώτη στιγμή του πολέμου, αλλά αυτό το βλέπουμε και σήμερα για παράδειγμα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία έγινε, και τις δηλώσεις του προέλληνα πρωθυπουργού για συμφωνία στήριξης σε όλα τα επίπεδα του καθεστώτος του Κιέβου. Και εδώ πέρα γεννούνται βέβαια πάρα πολλά ερωτήματα. Τι στέλνει η χώρα μας στην Ουκρανία, γιατί αυτά δεν ανακοινώνονται, γιατί δεν τα ξέρει ο ελληνικός λαός, ο οποίος τα πληρώνει. Ποιους Ουκρανούς εκπαιδεύει η κυβέρνηση εδώ στη χώρα μας, πού τους εκπαιδεύει, σε τι τους εκπαιδεύει, πώς τους εκπαιδεύει. Εκπαιδεύουμε πιλότους ως Ελλάδα εδώ πέρα για την εκπαίδευση των Ουκρανών στα F-16. Με τι πόρους γίνεται αυτή η εκπαίδευση των Ουκρανών. Τι συμφωνίες υπάρχουν για τη συμμετοχή επιχειρηματικών ομίλων σε αυτό που προανέφερα, στη λία της ανοικοδόμησης. Ή άλλες συμφωνίες έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι. Είναι ερωτήματα όλα αυτά, τα οποία ο ελληνικός λαός απαιτεί να μάθει, και η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά τα κρατάει κρυφά. Προφανώς, γιατί οι απαντήσεις αυτές θα δώσουν το τέμπο της ακόμη βαθύτερης εμπλοκής της χώρας μας σε αυτούς τους εγκληματικούς πολέμους. Μάλιστα. Οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά φυσικά εμπόδισαν πλοίο
να φορτώσει όπλα. Για πού άραγε? Είναι γνωστό ότι τα όπλα τα οποία αρνήθηκαν, εμπόδισαν οι λιμενεργάτες να διακινηθούν, είναι κοντέινερ με όπλα και πυρομαχικά τα οποία μπήκαν στη χώρα μας από το κράτος της Βόρειας Μακεδονίας, έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά με προοπτική να κινηθούν στο λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ για να ενισχύσουν την εγκληματική μηχανή του Ισραήλ. Είναι πραγματικά τιμή για τους ανθρώπους αυτούς, όπως και για τους μαζικούς φορείς, όπως το εργατικό κέντρο του Πειραιά, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό των λιμενεργατών και φυσικά εμπόδισαν την φόρτωση αυτή στο πλοίο. Ήταν η κυβέρνηση, είναι φανερό ότι ενισχύει την εγκληματική μηχανή του Ισραήλ εις βάρος του λαού των Παλαιστινίων. Αυτή η κίνηση έρχεται σε βαθύτατη αντίθεση με τα αισθήματα που τρέφει ο ελληνικός λαός για τους Παλαιστίνιους ή γενικά για τις συνθήκες οι οποίες τσακίζουν την ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Βέβαια, αυτές οι συνθήκες στην Παλαιστίνη μιλάμε για χρονίζουν δεκαετίες, με τους απανωτούς επικισμούς, με τις απανωτές φωνικές εισβολές στρατού από το Ισραήλ στη Γάζα. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, απλά τώρα πλέον έχει φτάσει στο αμήν. Κύριε Δημητρακόπουλε, αυτά που διακυβεύονται, πάντα υπάρχει ένα οικονομικό υπόβαθρο πίσω από αυτές τις καταστροφικές, αν θέλετε, εξελίξεις που είναι απόρρια των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Και δεν θα σταθούμε στο γνωστό μότο ότι γίνονται απλά και μόνο για το μοίρασμα των αγορών, κάτι που είναι το οξυγόνο για τα μονοπόλια και την κερδοφορία τους, ή ο έλεγχος των δρόμων μεταφοράς αυτών των πόρων. Πρέπει να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτές τις καταστροφές. Αυτή τη στιγμή είναι γνωστό ότι το λιμάνι της Χάιφα του Ισραήλ θα είναι ο τερματικός σταθμός του δρόμου της Ινδίας, του εμπορικού δρόμου της Ινδίας, ένας δρόμος ο οποίος έρχεται σε αντίθεση με τον δρόμο του Μεταξιού, που είναι το πρόκριμα και ο σχεδιασμός του δρόμου του Μεταξιού που συνηγορεί σε αυτό η Κίνα και η Ρωσία, ο οποίος είναι βορειότερα. Άρα λοιπόν αυτές οι περιοχές, οι επενδύσεις των μονοπωλίων, για τις επενδύσεις των μονοπωλίων πρέπει να είναι καθαρές από αντιδραστικό, όπως λένε καθεστώτα, να είναι καθαρός από αμφισβητήσεις, όχι αμφισβητήσεις κυριότητας των κρατών, αμφισβήτηση του ποιος ελέγχει, ποια υπεριαλιστική δύναμη ελέγχει αυτές τις περιοχές. Και βλέπουμε λοιπόν να γίνονται καθαρίσεις με πρώτο θύμα τον λαό της Παλαιστίνης, αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής, όπως είναι ο λαός της Συρίας, ο λαός του Λιβάνου και ενδεχομένως, αν ο πόλεμος γενικευθεί, να εμπλακούν και οι άλλοι οι λαοί στον βωμό της κερδοφορίας των μεγάλων μονοπωλίων. Κρατάει χρόνια αυτή η ιστορία, κύριο θύμα είναι ο λαός της Παλαιστίνης αλλά και ο λαός του Ισραήλ, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή όχι μόνο στο εσωτερικό του Ισραήλ αλλά και στο εξωτερικό οι ίδιοι οι Ισραηλίτες, οι οποίοι βρίσκονται σε άλλες περιοχές του κόσμου, να ξεσηκώνονται και να ζητάνε ειρήνη, όπως κάτι που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, πολύ πρόσφατα, πριν 2-3 ημέρες, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, στην καρδιά του καπιταλισμού, μπροστά στη Wall Street, που συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες Εβραίοι απαιτώντας να σταματήσει αυτό το μακελιό που κάνει το κράτος του Ισραήλ σε αυτήν την περιοχή. Μάλιστα. Η χώρα μας, η κυβέρνηση, απέναντι σε όλο αυτό,
πώς όφιλε να αντιδράσει, πώς όφιλε να φερθεί. Η ελληνική κυβέρνηση είναι γνωστό ότι με την παράδοση γης και ύδατος, όπως λέει και ο λαός μας, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα έχει δώσει πλέον όλα. Οι επιλογές της είναι οι επιλογές που πηγάζουν από αυτές της λυκοσυμμαχίας. Και δεν θα μείνω στην γενική αυτή τοποθέτηση, θα το συγκεκριμενοποιήσω. Αυτή τη στιγμή ας πάρουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Ο ελληνικός λαός δεν έχει κανένα συμφέρον να τροφοδοτεί αυτή την εγκληματική κρεατομηχανή, η οποία τσακίζει, αλέφει καθημερινά χιλιάδες νέους και από τον λαό της Ουκρανίας και από τον λαό της Ρωσίας. Όμως αυτή η πολιτική της κυβέρνησης είναι ταυτισμένη με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Στέλνει, αδειάζει στην κυριολεξία, αδειάζει αποθήκες με στρατιωτικό υλικό, το οποίο ο Έλληνας εργαζόμενος το έχει χρυσοπληρώσει. Και αυτό το στρατιωτικό υλικό βρίσκεται και στην υπηρετική χώρα, στην Κοζάνη, στα Γιάννενα, στην Κόρινθο, αλλά βρίσκεται και σε κρίσιμα νησιά στο Αιγαίο. Αυτός λοιπόν ο οπλισμός και τα πυρομαχικά, τα οποία φεύγουν, βαφτίζονται από την κυβέρνηση. Ενεργά και χρήσιμα, αλλά μη επιχειρησιακά αναγκαία. Αυτός ο τίτλος είναι ένας τίτλος απατηλός. Οι ίδιοι οι στρατιωτικοί ομολογούν ότι φεύγουν οπλικά συστήματα και πυρομαχικά, τα οποία είναι πολύτιμα για την άμυνα της χώρας, οδεύουν μέσω τρίτων χωρών ή και κατευθείαν στα πεδία μαχών της Ουκρανίας. Βλέπουμε την ελληνική οικονομία να μετατρέπεται σε πολεμική οικονομία, κάτι που είχαμε να το δούμε σε αυτή την έκταση από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν είναι μόνο για να ενισχυθεί ο πόλεμος της Ουκρανίας, ο καθεστώς του Κιέβου, είναι ουσιαστικά μία μόχλευση στα λιμνάζοντα καπιταλιστικά κεφάλαια τα οποία υπάρχουν, σε ένα επίπεδο υπερεπενδύσεων πλέον στην πολεμική βιομηχανία, παραγωγή τεραστίων ποσότητων βλημάτων αλλά και άλλων οπλικών συστημάτων, και σε αυτή τη λογική μπαίνει και η χώρα μας. Εδώ ο ελληνικός λαός πραγματικά στενάζει με την άρνηση της κυβέρνησης να χρηματοδοτήσει τον τομέα υγείας, την παιδεία, το πανάκριβο ρεύμα το οποίο έρχεται να μειώσει τις τιμές, και ενώ αυτά δεν τα κάνει, διαθέτει δισεκατομμύρια για αυτόν τον πόλεμο. Μόνο ένα στοιχείο θα σας αναφέρω, ότι η φρεγάτα η οποία βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα στο σχέδιο περιφερειακής εξασφάλισης του κράτους του Ισραήλ, η φρεγάτα αυτή λοιπόν στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον του Χούθη, αλλά και για να διασφαλίσει τα συμφέροντα των εφοπλιστών κρατώντας ανοιχτή αυτή τη θάλασσα, ο ελληνικός λαός πληρώνει 500.000 ευρώ την ημέρα για την παρουσία αυτής της φρεγάτας, χωρίς να έχει κανένα συμφέρον από αυτή την αποστολή ο ελληνικός λαός. Απ' την άλλη μεριά αρνούνται να δώσουν ψίχουλα για να καλυφθούν είτε οι υγειονομικές ανάγκες ή οτιδήποτε άλλο. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι χθες η κυβέρνηση αφαίρεσε από τα κονδύλια του Πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος αν αυτό το Πανεπιστήμιο, αλλά γενικά από τα πανεπιστήμια, από την ανώτατη παιδεία, 197.000 ευρώ για να τα στείλει στα σχολεία, σε σχολεία στην Γερμανία για να λειτουργήσουν, ανακυκλώνοντας την άρνησή της να κάνει πραγματικά χρηματοδότηση. Πήρε δηλαδή 197.000 από τα πανεπιστήμια τα ελληνικά, τα κονδύλια που ήταν για να λειτουργήσουν, και τα έστειλε στη Γερμανία. Μετά τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν θα έχουν πραγματικά να καλύψουν τις ανάγκες. Τα 500.000 όμως ευρώ κατατίθενται καθημερινά στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ με τη διάθεση αυτής της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα. Μάλιστα.
Και μπροστά μας φυσικά υπάρχει και το ενδεχόμενο, για να μην πω η σιγουριά, ενός κύματος προσφυγιάς. Άνθρωποι κατατρεγμένοι, άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα, άνθρωποι που παίζει τη ζωή τους πλέον, είναι αναγκασμένοι να έρθουν. Ποια είναι η θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σε σχέση με αυτά που διαφαίνεται ότι σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση? Κύριε Δημητρακόπουλε, είναι κινησμός, είναι απανθρωπιά και είναι βαρβαρότητα. Όλοι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τις συνθήκες να ξεριζωθούν λαοί ολόκληροι από τα χωριά τους και από την πατρίδα τους, είτε με τους πολέμους που σπέρνουν εκεί πέρα για να καρποθούν τους πρωταποραγωγικούς πόρους, είτε με την εκμετάλλευση αυτών των λαών και των καθεστώτων που κυβερνούν εκεί πέρα, συνεργασία με τα καθεστώτα που κυβερνούν εκεί πέρα, που τους οδηγούν στην αφόρητη φτώχεια μέχρι αδυναμίας επιβίωσης, είναι κινησμός να βλέπουν το πρόβλημα όταν οι άνθρωποι αυτοί σε απόλυτη απόγνωση φτάνουν στα σύνορα της χώρας τους. Αυτές οι λέξεις που σας είπα προηγουμένως, κινησμός, απανθρωπιά και βαρβαρότητα, είναι οι λέξεις που ταιριάζουν στην προχθεσινή σύνοδο κορυφής και στα συμπεράσματά της. Αυτοί λοιπόν που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά είναι αυτοί που στηρίζουν το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ, που αιματοκυλά τον Παλαιστινιακό λαό, βομβαρδίζει το Λίβανο, των 2 εκατομμυρίων Σύρων και Παλαιστινίων προσφύγων. Αυτοί λοιπόν που ρίχνουν λάδι στη φωτιά στην Ουκρανία είναι οι ίδιοι που φτιάχνουν και τις φυλακές για τα θύματα των πολέμων τους, είτε στην Ελλάδα είτε στις άλλες χώρες. Και είναι όλοι μαζί, είτε νεοφιλελεύθεροι, είτε σοσιαλδημοκράτες και ακροδεξιοί, έχουν ενταχθεί και έχουν μπει με τα μπούνια στην φρενίτιδα της πολεμικής προετοιμασίας, την ώρα που είναι αντιμέτωποι με τις συνέπειες των εγκλημάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Και όλα αυτά γίνονται λίγο πριν στεγνώσει το μελάνι του απαράδεκτου νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, που το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε πραγματικά το αντιπάλεψε, και όλοι αυτοί αποφασίζουν την αναθεώρησή του για να ενταθεί ακόμη περισσότερο η καταστολή και οι απελάσεις απέναντι στα νέα προσφυγικά κύματα, αποτέλεσμα του μακελιού τους. Αυτό λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια προβάλλει και οι υπόλοιποι μαζί την πρωτοπορία της Ιταλίας, της ακροδεξιάς Μελόνι. Θα διαχειρίζεται τα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων στην Αλβανία βέβαια. Δεν μολύνει το πολύτιμο ιταλικό έδαφος, και καταλαβαίνετε πως το λέω, το πολύτιμο. Όλοι αυτοί δίνουν λοιπόν δισεκατομμύρια σε τρίτες χώρες και στις λεγόμενες χώρες υποδοχής για να μετατρέπονται σε ανθρώπινες αποθήκες ψυχών. Αυτή είναι η πολιτική τους, αυτή είναι η ηθική τους, και όλα αυτά τα στοιχεία, να μην δώσω και κάποια άλλη διάσταση και μιλάμε από το ραδιόφωνο. Μάλιστα. Κύριε Παπαναστάση, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεκτήκατε το κάλεσμά μας. Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη. Και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Και σε εσάς καλή δύναμη. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας.